Σε ένα βίντεο που, για να πω την αλήθεια, το χάζευα χθες, μου άρεσε πάρα πολύ στο ίντερνετ, έλεγε για μοναχικούς ανθρώπους. Και τι εννοούσε, γιατί μπορεί και εμείς που είμαστε μέσα στον κόσμο να έχουμε στιγμές μοναχικότητας, να θέλουμε να μένουμε και λίγο μόνοι μας. Εδώ μιλάμε για κάποιους ανθρώπους, τρεις από διάφορα μέρη του κόσμου, ένας είναι εδώ στην Ελλάδα, μία μάλλον, που έχουν επιλέξει στη ζωή τους να ζουν σε ένα απομακρυσμένο μέρος μόνοι τους. Αυτοί και τα στοιχεία της φύσης. Και επίσης και ό,τι ζώα υπάρχουν γύρω τους. Το πώς ζουν, πώς στρέφονται, πώς ξεπερνούν τις αρρώστιές τους, δεν ξέρω. Πώς ξεπερνούν τη μοναξιά, γιατί να είσαι μοναχικός, αλλά κάποια στιγμή με στη μοναχικότητά σου θες και να επικοινωνήσεις και μετά. Εντάξει, εδώ μιλάμε για ακραία μοναξιά και μάλιστα αυτή η ομάδα των κινηματογραφιστών αυτό έψαχνε. Για πάνω από 4 μήνες έψαχνε να βρει ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε συνθήκες ακραίας μοναξιά, γιατί ζουν μόνοι τους. Έχει λοιπόν μέσα την Κυραρινιό Τίσα από την Κίναρο, η οποία ζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο νησί μόνη της. Έχει τα ζώα της, έχει και τα λαχανικά της, τα καλλιεργεί εκεί. Ζει μόνη της. Ζει μόνη της. Σε ένα μέρος που δεν υπάρχει άλλος κανείς. Άνθρωπος. Κοίτα, η συγκεκριμένη η γυναίκα ζούσε μέχρι το 2013 με τον άντρα της μέχρι που πέθανε και τώρα πηγαίνει ο γιος της για περίπου 1 με 2 μήνες το χρόνο για να μένει μαζί, για να κάνουν παρέα. Ωστόσο, λέει ότι μόνη της είναι μια χαρά, δηλαδή έχει τα πράγματά της, έχει τα ζώα της, έχει τα φυτά της, κοιμάται, δηλαδή έχει βρει την χαρά στη μοναξιά της. Αυτό είναι και το κόνσεπτ ουσιαστικά του συγκεκριμένου ντοκιμαντέρ. Έχει λοιπόν μετά έναν άλλον, τον Φλαμίνο. Μισό λεπτάκι. Φεύγουμε από την Ελλάδα, πάμε στην Ιταλία. Ιταλία. Ένας άλλος ζει μισό αιώνα μόνος του. Μόνος του. Πώς ξεκίνησε αυτό? Αυτός λοιπόν, όταν ήταν 23 ετών, τον διώξανε από το σπίτι και αποφάσισε λοιπόν ότι από εδώ και πέρα εγώ θα ζω μόνος μου. Πήγε λοιπόν, βρήκε μία, δημιούργησε βασικά, έφτιαξε μία καλύβα στη μέση του πουθενά. Έχει φτιάξει ένα ηλιακό ρολόι για να βλέπει τι ώρα είναι, έχει τα πρόβατά του και ζει έτσι. Και λέει αυτός ότι εγώ αισθάνομαι καλά. Υπάρχουν, λέει, κάποιες μέρες που. Κατασκευάζει, λέει, και τα εργαλεία του μόνος του. Τα έχει βρει με τον εαυτό του, είναι πολύ ωραία. Κοίτα, πρέπει να τα έχεις βρει πάρα πολύ με τον εαυτό σου για να μένεις μόνος σου και στη μέση του πουθενά. Να κλείσουμε και ο Έρικ, ο οποίος είναι 20.